Γεια χαρά σε όλους, ο Θοδωρής Ζήρας εδώ, www.thalas.gr και άλλο ένα μάθημα μόνο για εσάς. Θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στο προηγούμενο μάθημα και θα μιλήσουμε για θεωρία για κιθαρίστες συγκεκριμένα, όσο για να ακούγεται εδώ και με αυτό, και θα σας δείξω ένα πασίγνωστο ακόρντο, το οποίο μπορείτε να το παίξετε με διάφορους τρόπους και να βγάλετε ωραίο ήχο, να το κάνετε να ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αφενός, και αφετέρου θα σας εξηγήσω όλο το θεωρητικό πόθρο, δηλαδή πώς κατασκευάζεται, πώς ονομάζεται και το πιο σημαντικό, τι κλιμάκες μπορούμε να παίξουμε πάνω, και έτσι να καταλάβετε πώς λειτουργεί το background με το μπροστά. Δηλαδή, το τι ακόρντο έχω πίσω με το τι κλίμακα και τι επιλογές έχω. Γιατί, κατά τα ψέματα, έτσι το 2023 έχουμε ξεφύγει από την πεντατονική και από την μινόρε και από την ματζόρε. Υπάρχουν και άλλες κλίμακες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τους ξέρουμε όλους αυτούς και όλες αυτές τις πληροφορίες, όχι τίποτα άλλο, για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Το ακόρντο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι το ταπεινό λα μινόρε. Άλλη μια φορά. Εδώ λοιπόν το πιάσιμο, το βλέπετε. Έτσι. Είναι ότι όλα αυτά που θα πω, εδώ στην Patreon σελίδα μου υπάρχουν αναλυτικά με ταμπλατούρες, backtrack κλπ. Και μπορείτε να στηρίξετε και το κανάλι του mathematicthalas.gr έτσι. Λα μινόρε λοιπόν. Τι σημαίνει λα μινόρε? Σημαίνει ότι είναι ένα μινόρε, δηλαδή λυπημένο ακόρντο. Μινόρε ίσον λυπημένο, ματζόρε ίσον χαρούμενο. Τόσο απλά. Τώρα, γιατί λέγεται λεμινόρε? Γιατί έχει τονική λα, έχει τρίτη μικρή, ντο, και αυτό κάνει το ακόρντο να είναι λυπημένο, η τρίτη μικρή, και παίρνει καθαρή μη. Λα, σι, ντο, τρίτη μικρή, ανάμεση στους τόνους, και λα, σι, ντο, ρε, μη, πέμπτη καθαρή, ένα φυσικό τόνο ανάμεση στην πρώτη και την πέμπτη. Όποιος τα ξέρει αυτά, έχω βίντεο στο οποίο τα έχω πει αναλυτικά, τα διαστήματα, τα πάντα, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία για όποιον θέλει να μάθει. Αν δεν θέλετε να μάθετε, κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον δείτε το βίντεο για να μπορείτε να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Λα μινόρε λοιπόν, λα, ντο, μη. Δηλαδή τονική, τρίτη μικρή και πέμπτη καθαρή. Λυπημένος ήχος. Κλπ. Λοιπόν, τι μπορούμε να παίξουμε πάνω από ένα λα μινόρε? Επειδή έχουμε τρίτη μικρή, αυτή είναι όταν είναι πιο σημαντική έτσι, άρα αυτή θα καθορίσει και το τι κλίμακες θα παίξουμε. Π.χ. δεν μπορώ πάνω από ένα λα μινόρε να παίξω μία λα Ιόνια, μία λα Ματζόρε. Είναι λυπημένο. Αυτό το ντο καθορίζει. Άρα θέλω μια κλίμακα που να έχει μέσα λα, τονική, τρίτη μικρή και πέμπτη καθαρή. Και η πρώτη επιλογή ποια είναι, η πιο προφανής, να παίξω μία Αεόλιαν, δηλαδή φυσική μινόρε. Θα παίξω τα πάντα σε κλίμακα και σήμερα στο δεύτερο σύστημα του Cage. Γιατί βολεύει, έτσι, να μην είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά, να είναι εδώ στη μέση για να το βλέπετε όλοι. Και πρώτη λοιπόν επιλογή. Κλασικό μινόρε, έτσι. Ανοίχτε το ραδιόφωνο, 9 στα 10 που θα ακούσετε θα είναι μινόρε. Από Νατάσα Θεοδωρίδου μέχρι Iron Maiden. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι Dorian. Γιατί Dorian? Γιατί έχω. Τονική, δευτέρα μεγάλη, τρίτη μικρή, τέταρτη καθαρή, πέμπτη καθαρή, έκτη μεγάλη, σημαντική νότα, έβδομη μικρή κλπ. Ενώ στην Αεόλιαν είχα έκτη μικρή. Άρα η διαφορά της Αεόλιαν με Dorian είναι ότι μία είχε έκτη μεγάλη, Dorian, ενώ η Αεόλιαν έχει έκτη μικρή. Η Αεόλιαν είναι εντελώς λυπημένη, ενώ η Dorian έχει μια δώσει αισιοδοξία, μια τσαχπινιά, έτσι. Dorian και Aeolian. Άλλη μία λοιπόν επιλογή, επίσης είναι η Phrygian. Γιατί έχω ένα, δευτέρα μικρή φύση 2, τρίτη μικρή, τέταρτη καθαρή, πέμπτη καθαρή, έκτη μικρή, έβδομη μικρή. Είναι σαν μια Aeolian. Αλλά έχω δευτέρα μικρή. Πιο φλαμέγκο, πιο. Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι. Αυτές είναι βασικές από τα major modes. Θα σας πω πάλι μια έτσι. Θα φύγω από τα major modes, λα μινόρε, θα παίξω μια αρμονική μινόρε, γιατί είναι ίδια με την Aeolian.
πιο ανατολική, γιατί έχω σαν την Αιόλεν, δευτέρα τονική, δευτέρα μεγάλη, τρίτη μικρή, τέταρτη καθαρή, πέμπτη καθαρή, έκτη μικρή και έβδομη μεγάλη. Και δημιουργεί αυτό το ανατολίτικο έτσι ύφος, δίνει ένα καημό, ένα νταλκά παραπάνω. Αυτή λοιπόν, αυτές οι βασικές κλίμακες, υπάρχουν κι άλλες εννοείται έτσι, απλά σήμερα τις πολύ βασικές, οπότε λοιπόν λα μινόρε, το μαμίσιο που λέμε, η μαμά μινόρε, Αιόλιαν, Ντόριαν, Φρίτζιαν και αρμονική. Βέβαια από και πέρα τον εκείνο, έτσι. Και blues. Αυτό λοιπόν είναι για το μινόρε. Και πάμε τώρα να κάνουμε τις παραλλαγές και εδώ είναι το ζουμί. Έχω λοιπόν το λα μινόρε και θα αρχίσω να παίζω με τα δάχτυλα. Να προσθέτω και να φέρω για να κάνω το όλο αποτέλεσμα πιο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο λα μινόρε λοιπόν. Θα σηκώσω το πρώτο δάχτυλο. Άρα αυτό το ντο, το 3 έγινε σι, 2. Άρα λοιπόν αντί για να έχω 1 έφεση 3, 1, 2, 5. Τι είναι μόνο αυτό το ακόρντο, είναι ένα λα σας 2. Γιατί είναι σας 2, γιατί αντί για 3 έχει 2. Δεν μπορούμε να έχουμε και 2 και 3 στο ίδιο ακόρντο έτσι. Είναι πολύ κοντά ενώτης και θα ακουστεί όχι ωραία. Οπότε αντί για λα μινόρε, λα σας 2. Και μπορεί αυτό να γίνει βέβαια και ένα λαξ. Να παίξω λοιπόν εδώ ό,τι είπα πριν, δηλαδή Aeolian, Dorian, όχι Phrygian, γιατί όχι Phrygian, γιατί Phrygian έχει ύφεση 2, έχω 2 μεγάλο, δεν ταιριάζει, έχω C, εδώ έχω σύφεση. Άρα δημιουργεί conflict. Έτσι. Αν θέλετε, κάντε το, κανένα πρόβλημα. Απλά δεν θα ακουστεί ωραία. Έτσι. Θα ακουστεί αυτό που λέμε φάλτσο. Οπότε στο λα σας 2, στο σας 2 λοιπόν, δεν θα παίξω Phrygian. Έτσι. Και τέλος θα παίξω και αρμονική μινόρε κανονικά. Αυτό που το σας 2 πήρα το μινόρε και τον ντο το έκανα σι. Άρα δεν έχω τρίτη. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Πάμε τώρα λοιπόν να προχωρήσουμε στο τρίτο μας ακόρντο. Θα πάρω λοιπόν πάλι λα μινόρε και έχω το τέταρτο τάστο που περισσεύει εδώ, μετρώει κάτι να το κάνω. Θα το βάλω λοιπόν εδώ στο τέταρτο τάστο, στο τρίτο τάστο της σύγχορδής. Και αντί να παίξω λοιπόν αυτό, θα παίξω το ντο λοιπόν, το... θα έγινε ρε. Το 3 λοιπόν, η φυσή 3, έγινε 4. Άρα λοιπόν από λα μινόρε, είναι λα σας 4. Σας 4 σημαίνει ότι δεν είναι ούτε ματζόρο ούτε μινόρο, δεν έχει τρίτη. Έτσι το 3 το πετάξαμε έξω. Suspend. Suspend τα κόρδο σας. Σημαίνει suspend, αποβάλλω. Αποβάλλω το 3 και το κάνω 4. Άρα λοιπόν από λα μινόρε. Λα μινόρε. Λα σας 4. Πολύ ωραίο. Εδώ λοιπόν ταιριάζουν τα πάντα. Και Aeolian. Γιατί έχω 4. Dorian. Και Phrygian. Και αρμονική μινόρε. Άρα λοιπόν το ντο αυτό εδώ, το πιάσω δεν θα ακουστεί. Είναι αυτό λοιπόν. Έτσι. Οπότε έχω στο λα σας 4 όλες αυτές τις κλίμακες που σας είπα. Όπως είχα και στο λα μινόρε. Μπορώ να τα παίξω όλα μαζί τώρα έτσι, να έχω ένα chord progression που το οποίο να παίζω λα μινόρε. Σας 2, σας 4, μινόρε, μινόρε, σας 2, πολύ κλασικό έτσι. Μπορείτε να ακούσετε σε rock, σε οτιδήποτε, από Guns N' Roses και Metallica και Led Zeppelin και Χάρης Αλεξίου, όλοι παίζουν αυτά τα κόρτα, έτσι δεν είναι κάτι σπάνιο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σας, πάμε τώρα ανέβουμε λίγο από το 2 και το 4, πάμε στο 6.
Έχω λοιπόν το λα μινόρε. Πάλι λα ντο μι. Και θα βάλω τώρα έκτη. Και αν είναι έκτη, λα σι ντο ρε μι φα. Κάτσε σε φα λοιπόν θα κάνω. Και παίζω όπως το παίζω λα μινόρε εδώ. Θα προσθέτω στο φα δίεση. Ουάου, σούπερ, έτσι αυτό το φα δίεση. Δίνει μια αγωνία, κάτι θα γίνει εδώ. Μου θυμίζει Pink Floyd, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο αυτό. Τι είναι λοιπόν εδώ, έχω λα, ντο και φα δίεση. Άρα έχω λα, ντο, μι, φα δίεση. Το φα δίεση είναι λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, φα δίεση έκτη μεγάλη. Οπότε έχω 1, 3, 5 και 6. Εδώ λοιπόν όσο γίνουν περισσότερες νότες, λιγοστεύουν οι επιλογές μας. Εδώ το μπορώ να παίξω λοιπόν μόνο Dorian. Γιατί? Γιατί είναι η μοναδική που έχει έκτη μεγάλη. Η Αιώλιο έχει έκτη μικρή. Δημιουργεί conflict. Δεν γίνεται. Οπότε μόνο Dorian. Αιώλιο δεν πάει. Δεν τονίζω. Και βέβαια περατονική κανονικά μπορώ. Ξανά λοιπόν, λα μινόρε, λα μινόρε 6, λα μινόρε, πολύ ωραία ακούγεται έτσι, πολύ Pink Floyd, πολύ, μου θυμίζει Steven Wilson, μου θυμίζει διάφορα, πολύ ατμοσφαιρικό, Dorian. Προχωράμε τώρα με το φα δίεση, το 6 θα το κάνω, φα, λίγο πιο σπάνιο κόρδο. Άρα έχω λα μινόρε και θα βάλω μπίνι μπαραδάκι για να το πιάσω, έτσι δεν γίνεται. Wow, πολύ ωραίο και αυτό, δίνει έτσι μια αγωνία. Τι είναι το φα λοιπόν, με τον κύριο λα. Λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, έξι, έκτη μικρή. Και έτσι, ένα, ύφεση τρία, πέντε και ύφεση έξι. Άρα εδώ πάλι λιγοστεύουν οι επιλογές μου, έτσι. Δεν θα έχω Dorian, γιατί έχω έκτη μικρή, θα έχω όμως κανονικά Aeolian. Θα έχω κανονικά Phrygian. Και δηλαδή είναι πολύ ωραία να παίξω ύφεση 6 και 5 κανονικά. Ύφεση 6 και λάμινο ρε κανονικό. Μπορώ να παίξω και αρμονική μινόρε. Ταιριάζει απόλυτα. Οπότε πάει και αυτό και πάμε να μιλήσουμε για το τελευταίο ακόρντο. Τι θα πω λοιπόν, θα μιλήσουμε για εβδόμης. Και αυτό θα σας δείξω με δύο τρόπους. Θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Έχω λοιπόν το λα μινόρε, κανονικά. Λα ντο μι, 1, έφηση, 3, 5. Θα σηκώσω λοιπόν το τρίτο δάχτυλο. Έχω εδώ ένα λα. Θα το κάνω σολ. Το σολ τι είναι στο λα, λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ, 7, 7 μικρή. Άρα θα γίνει λοιπόν, λα μινόρε, wow, super, μαγευτικό ακόρντο, λα μινόρε 7 λοιπόν. White snake. Έχω λοιπόν 1, ύφεση 3, 5 και ύφεση 7 που είναι η 7 μικρή, το σολ. Εδώ λοιπόν μπορώ να παίξω τα περισσότερα, έτσι. Μπορώ να παίξω Aeolian. Μπορώ να παίξω Dorian. Μπορώ να παίξω Phrygian. Μπορώ να παίξω αρμονική μινόρε. No, η αρμονική μινόρε έχει. Έχει σολ δίεση. Έβδομη μεγάλη. Εγώ θέλω. Θέλω έβδομη. Μικρή. Δεν θέλω. Σολ δίεση. Δεν μου κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε την πετάω έξω. Όλα αυτά τα βλέπετε στην οθόνη. Άρα, λοιπόν το μινόρε 7. Πάρα πολύ ωραίο κόρντο, μου αρέσει. Θα σου παίξω και ένα κλασικό ριφ. Τι σας θύμισε? Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το λα μινόρε 7. Με ένα άλλο τρόπο διαφορετικό. Έχω το λα μινόρε. Και θα πάρω το τέταρτο δάχτυλο. Και θα το πάω στο τρίτο τάστο στη μη ψηλή.
Πάλι σολ. Μη παπαδίσει σολ. Άρα έχω πάλι λάμινο λεφτά. Και αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, είναι ένα διαφορετικό voicing. Έτσι. Αντί να έχω την 7η εδώ, την έχω εδώ. Έτσι, άρα είναι πολύ ωραίο. Ξανά. Μινόρε. Εβδόμης. Εβδόμης. Μινόρε. Πώς φαίνεται, πολύ ωραίο, έτσι. Και έχω λοιπόν πάλι τα ίδια, έτσι ό,τι είπα πριν, Aeolian. Dorian. Phrygian. Δεν έχω αρμονική μινόρε. Γιατί θέλω 7η μεγάλη δημιουργική, μεγάλο conflict, ακούτε πάρα πολύ άσχημα. Πάνω το λα μινόρε 7. Οπότε δεν το κάνω. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μάθημα. Λα μινόρε. Μπορεί να το κάνεις ένα σωρό πράγματα έτσι. Λα μινόρε. Λα σας 2. Λα σας 4. Λα μινόρε 7ης. Λα μινόρε 6. Λα μινόρε ύφεση 6. Και όλες αυτές τις επιλογές. Έτσι είναι πολύ ωραία voicings. Μπορείτε με αυτά τα κόρτα να γράψετε ωραία chord progressions, να γράψετε ωραία τραγούδια, να γράψετε ωραίες μελωδίες πάνω από αυτά και να εμπνευστείτε και να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο μελωδική κλπ. Κλπ. Και έτσι να καταλάβετε και πού χρησιμεύει η θεωρία. Έτσι, γιατί όλα αυτά που είπα, για να μπορείτε να καταλάβει κάποιος, χρειάζεται ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μάθημα, ήταν ο Θοδωρής Ζήρας. Αν σας άρεσε το βίντεο και τσεκάρετε τα πάντα όσα είπα στην Patreon σελίδα μου, στην οποία ανεβάζω τακτικά ωραία πραγματάκια για εσάς και μπορείτε να στηρίξετε και το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο.